Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Newsbomb, καθώς λίγα 24 ώρα που μένουν μέχρι τις αυτοδιοκητικές εκλογές και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω εδώ στο στούντιο την κυρία Ιβέτ Κοσμετά του Γαβριλίδη, η οποία κατεβαίνει υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό που επικεφαλής είναι ο κύριος Βασίλης Ξυπολτάς στο Δήμο Κηφισιάς Ερυθρέα Εκάλης, δεν είναι κύριε Πολύ σωστά. Και καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Σας, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ την πρόσκληση. πάρα πολύ. Πρώτη φορά υποψήφια. Πρώτη φορά υποψήφια, ναι. Με, την, με, το συνδυασμό του Βασίλη Ξηπολιτά, όπως είπατε, ε, ναι για το Δήμο μας και η Φυσιά, ναι Ερυθρέα Εκάλλη. Μάλιστα. Πώς αποφασίσατε, είστε ένας άνθρωπος του επιχειρήν, ε, νέος άνθρωπος, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά. Θα σας πω, μετά από 25 χρόνια επαγγελματική εμπειρία, θεώρησα... Ότι ήρθε η στιγμή να μπορέσω να δώσω και εγώ κάτι πίσω. Μεγαλώνω επίση μαζί με το σύζυγό μου την 16χρονη κόρη μα και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μα σαν οικογένεια και σαν γονεί, ιδιαίτερα με ένα παιδί το οποίο βγαίνει στην Κηφισιά, συν α, διάφορα άλλα θέματα στην οικογένεια με κινητικά προβλήματα, ήταν εκείνα που με παρακίνησαν να ασχοληθώ ε, και να προσπαθήσω να μεταφέρω την εμπειρία που τόσα χρόνια έχω αποκομίσει από τον ιδιωτικό τομέα στο κομμάτι τη τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμο Κυφυσιά είναι ένα μεγάλο Δήμο ε, και ένα κομμικό Δήμο, ε, επειδή κυκλοφορώ και εγώ, εγώ μένω στα βόρεια στη Δροσιά, αλλά κυκλοφορώ στην Κυφυσιά. Εσχάτο. Υπάρχουν πάρα πολλά φαινόμενα, πολλά να μην βάλω πάρα πολλά. Πάντω και εκεί έχουμε φαινόμενα βία ανηλίκων. Πια εκεί η περιοχή που θεωρούσαμε ότι είναι μια άλλο επίπεδο περιοχή, δεν την αγγίζουν αυτά. Κι όμω βλέπουμε ότι πλέον και ο Δήμο και βρίσκεται αντιμέτωπο με τέτοια προβλήματα. Είναι στην ατζέντα του δικού σα συνδυασμού, του κυρίου Ξυπολιτά, τη δικιά σα η αντιμετώπιση κυρίω βία ανηλίκων. Ναι. Βεβαίω και είναι στην ατζέντα μα. Είναι από τα πρώτα θέματα και μάλιστα και οι ίδιοι πολίτε τη σε οι οποίοι βοήθησαν και δώσαν τη γνώμη του στο κομμάτι τη διαμόρφωση του προγράμματό μα, βγάλανε την ασφάλεια, το κυκλοφοριακό και την καθαριότητα. Το κομμάτι τη ασφάλεια είναι κομβικό. Μένουμε σε μια περιοχή η οποία ήταν το στολίδι του, του λεκανοπεδίου. Τώρα, τόση πρόσβαση από τι διάφορε περιοχέ, οδικό είτε με το τρένο, έχουν ανοίξει το δρόμο προ την κυφισιά και η προστασία την οποία έχουμε είναι λυπή. Από τα πρώτα πράγματα λοιπόν τα οποία θα κοιτάξουμε είναι το κομμάτι τη σύσταση τη δημοτική αστυνομία. Απλώ δεν είναι... υπάρχει κυρία Κοσμετά. δεν αυτή τη στιγμή... Δεν υφίσταται. Ουσιαστικά δεν είναι Υφίσταται. Είναι σαν να μην υφίσταται. Ναι. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, τι θα κάνουμε μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε, γιατί θα χρειαζόμαστε κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να έχουμε τη δική μα δημοτική αστυνομία. Θα έχουμε μια ιδιωτική ασφάλεια, η οποία θα είναι και θα πάει στους στου δρόμου. Η οποία θα την ο, διορίσει ο Δήμο, θα είναι διορισμένη από το Δήμο. Η ο Δήμο θα προσλάβει ναι. την ιδιωτική αυτή εταιρεία. Security. Ασφάλεια, security, ακριβώ για να μπορέσουμε κάνει να περιπολίες έχουμε... στο... Α, ακριβώς. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε τώρα, επειδή εγώ κυκλοφορώ στην Κεφισιά και βλέπω ότι υπάρχει κάποια δημοτική αστυνομία και ο ρόλος της είναι μόνο να ε, κόβει κλίσει. <laughs> για παράνομο παρκάρισμα. Δηλαδή, λίγο αυτό με ενοχλεί και λίγο να σα πω, όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα που είπατε. Θα σα πω. Η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να έχει κάποιε αρμοδιότητε, οι οποίε όμω για τον λόγο τι οποίε κάνει αυτέ που κάνει σήμερα, υπολόγο είναι ο σημερινό δήμαρχο και ναι. θα ήθελα να μην μπω στη συζήτηση ναι, αυτή. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Πάντω τότε ε, ε, θα αναβαθμιστεί, ίσω καταλαβαίνω ότι θα, θα είναι άλλο ο ρόλο τη ή θα αναβαθμιστεί ο ρόλο τη. Ένα ρόλο. Μάλιστα. Ε, αυτό είναι το κομμάτι τη ασφάλεια. Ε, οι γονεί θα εμπλακούν καθόλου στο κομμάτι τη ασφάλεια. Έχετε κάποιο. Ε, ε, γιατί Είχα ακούσει και μια πρωτοβουλία κάποιων γονέων να περιπολούν και αυτοί, να περπούν διακριτικά, να βρίσκονται γύρω από την πλατεία. Υπάρχει κάτι τέτοιο με του γονεί, κάποια συνεννόηση. Ναι, ναι. Ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Υπάρχει όμω. Έχουμε ακούσει τη γνώμη των πολιτών ανάμεσα σε αυτού και γονεί. Πρόθεσή μα είναι ούτως ή άλλως να είμαστε μαζί με του δημότε. Ναι. Από μόνοι μα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άρα, Άρα να αυτό. ακούμε και να φουγκραζόμαστε. Τι συμβαίνει, τον παλμό τη πόλη μα. Γι' αυτό είπα ότι ο κύριος Ξυπολιτάς έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα στην οποία συνείσφεραν όλοι οι πολίτες, όλοι οι πολίτες, πάρα πολλοί πολίτες, ε, ναι, 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 ναι. χιλιάδες πολίτες της, του Δήμου μας, όπου έδωσαν τη, τη δική τους πληροφόρηση στο τι θα θέλανε και τι θέλουν να αντιμετωπίσουν. Το άλλο θέμα είναι το θέμα το κυκλοφορικό, το είπατε, mm. και το θέμα του πάρκινγκ, της στάθμευσης. Γιατί πραγματικά ο, αναγκαζόμαστε όλοι όσοι θέλουμε να επισκεφτούμε, που είναι πανέμορφη η Κηφισιά και το κέντρο τη Κηφισιάς, με πολλά μαγαζιά, εμπορικέ επιχειρήσει, επιχειρήσει εστίαση, να ε, δίνουμε ένα σημαντικό ποσό για πάρκινγκ. Γιατί δεν βρίσκουμε. Υπάρχει σχεδιασμό, έχετε κάτι στο μυαλό σα για να εντοπίσετε αυτό το πρόβλημα, Έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί και η περιοχή. Υπάρχουν διάφορα σχέδια στο, στο μυαλό μα γι' αυτό. Ε, θα πω δύο πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Το ένα κομμάτι είναι ότι υπάρχουν χώροι που θα δημιουργήσουμε πάρκινγκ. Έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσει, σαν πρώτο Θεό. Από τι 9 του μηνό. Δηλαδή. Από τι 9 του μηνό. Ξέρουμε ότι θα είμαστε από την, τον καινούριο χρόνο. Να έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία στο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε yeah. σε του πάρκινγκ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η δημιουργία δημοτική συγκοινωνία. Έτσι ώστε πολλοί κόσμοι να διευκολύνεται και να μην χρειάζεται <Κι> να φέρει αυτέ τι κόσμο τη Κυφσιά στο κέντρο τη κυφσιά με το αυτοκίνητο. Άρα να παίρνει το, το, δημοτικό λεωφορείο έτσι. Από και το σταθμό του τρένου και να ανεβαίνει. οπότε να ανεβαίνει κάπου κοντά για να μην χρειάζεται να πάρει το μετακινηθεί με το. να φτάσει στην κυφισιά, στο κέντρο τη κυφσιά μου το αυτοκίνητό του. Σημαντικό και αυτό. Και είπατε για τα σκουπίδια, τα απορρίμματα. Ένα. Να πω, δεν μ' αρέσει η εικόνα που βλέπω πάντα στην κυφσιά. Τόνι. Ε, όχι, να μην ποτώνε. Πάντω, βουνά τα σκουπίδια. Ναι. Σε μια περιοχή που είμαι πάρα πολλέ επιχειρήσει, εμπορικέ και εστίαση, θα ξαναμπώ. Είναι ωραία εικόνα αυτή. Για ένα πολίτη, πολίτη, για μια οικογένεια που περπατάει. Έχει και τουρισμό πια εκεί φυσικά. Δηλαδή, εγώ βλέπω και τουρίστε που επισκέπτονται. Τι πρέπει να γίνει. Ή βλέπω κάτι άλλο. Συγγνώμη κυρία Κοσμητάτου. Είναι δυνατόν να μαζέψει τα σκουπίδια το απόγευμα. Μέσα στην κίνηση. Είναι πράγματα που αφορούν του πολίτε εμά εκεί, του δημότε, αλλά και όλου του πολίτε που σκεπτόμαστε την περιοχή, έτσι δεν είναι. Είναι η βλεπω κατι αλλο συγγνωμη κυρια του. ειναι δυνατον να μαζεψει τα σκουπιδια το απογευμα μεσα στην κινηση ειναι πραγματα που αφορουν του πολιτε εμα εκει του δημοτε αλλα και ολου του πολιτε που σκεπτομαστε στην περιοχη ετσι δεν ειναι ειναι η καθημερινοτητα μα. Και πολύ σωστά είπατε και με προλάβατε ότι δεν είναι μόνο οι επιχειρήσει οι επισκέπτε. Είμαστε και εμεί που μένουμε στην πόλη αυτή. Άρα, ναι. Άρα πρέπει να έχουμε τι ίδιε συνθήκε όλοι και ίσε ευκαιρίε, αν μπορώ να το πω. Νομίζω ότι είναι θέμα καλύτερου συντονισμού. Ναι. Δεν είναι ότι οι να είναι απεριόριστοι ή ότι τα απορριμματοφόρα επαρκούν. Υπάρχουν όμω πάρα πολλοί άξιοι εργαζόμενοι στο Δήμο τη Κυφυσιά που θεωρώ ότι με τον κατάλληλο συντονισμό και με την καθοδήγηση του κ. Ξουπολιτώ, έχει διατελέσει και στο κομμάτι αυτό, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα την αναβάθμιση της περιοχής και εννοώ την πολιτισμική, ακόμα και την τουριστική αναβάθμιση υπάρχει κάποιο, κάτι που έχετε, που έχετε σχεδιάσει που θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να αναβαθμιστεί σε αυτά τα επίπεδα η περιοχή, ο Δήμος. Υπάρχουν σχέδια και στο κομμάτι του πολιτισμού και στο κομμάτι του αθλητισμού και στο κομμάτι της κοινωνίας ευρύτερα, αλλά και στο κομμάτι, αν το θέλετε, της έξυπνης πόλης. Ναι. Ανάλογα με τον τομέα, δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά να μπουν τα θεμέλια. Ξέρουμε ότι οι διαδικασίες είναι πιο αργές, αλλά πρέπει κάποτε να τα ξεκινήσουμε. Δεν νοείται μία πόλη στην Κυφσία να μην έχει το δικό τη πολιτιστικό κέντρο, για παράδειγμα. Πολύ σημαντικό. Και όχι απλώ να κάνουμε ε, εκδηλώσεις εκδηλώσει για το Θεαθήνε, αλλά να υπάρχει ένα ουσιαστικό πυρήνα. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι αναξιοποιητά. Όλα αυτά είναι από τα πράγματα τα οποία θέλουμε να, να, να διαχειριστούμε. Το κομμάτι του Ζηρινίου, το οποίο θέλει επίση μία διαφορετική διαχείριση. Mm -hmm. Ένα Δήμο, ο οποίο να είναι ψηφιακά εύκολο και προσβάσιμο. Ε, έχουμε μεγάλου ανθρώπου οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά μα, είτε είναι στο υγειονομικό κομμάτι, είτε στα καπή μα. Έχουμε ανθρώπου που έχουν τι ειδικέ δεξιότητε, τα αμαία μα, τα οποία έχουν μια πόλη που ενώ υπήρχαν οι προβλέψει, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Πολύ σημαντικό αυτό, κυρία Κοσμή. Πολύ σοβαρό για, αυτά τα παιδιά, για αυτού του ανθρώπου που έχουν προβλήματα. Σαν οι πολίτε δεύτερη κατηγορία ναι, που ακριβώς. δεν αξίζει σε κανέναν. Άρα έχετε και γι' αυτό κάποιο σχέδιο. Για να μπορούν να έχουν πρόσβαση. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ε, επειδή ζούμε όλοι Νομίζω και όλοι έχουμε συγκλονιστεί με την βλική καταστροφή στη Θεσσαλία. Πέρα από το χαμό των συνανθρώπων μα. Και ότι καταστράφηκαν περιουσίε και άνθρωποι. Κόποι μια ολόκληρη ζωή. Ακριβώ. Και ανθρώπινε ζωέ επίση. Βεβαίω. Ή είναι θωρακισμένοι για τέτοια ακραία φαινόμενα η συγκεκριμένη περιοχή. Δεν ξέρω ποια περιοχή είναι θωρακισμένη για τέτοια ακραία φαινόμενα. Δεν πρέπει όμω να υπάρχει πρόληψη. Εδώ, εδώ, εδώ ακριβώ αυτό ήθελα να πω. Εδώ είδαμε τι συνέβη στη Γερμανία, τι έγινε στη Νέα Υόρκη πριν από μερικέ μέρε που θεωρούμε. Πλημύρισε, ότι... Ακριβώ. Ότι είναι και πιο προηγμένε από εμά πρέπει να θωρακιστούμε κατά το δυνατόν. Αυτά τα φαινόμενα θα είναι όλο και συγνότερα. Δεν θα είναι κάθε 116 χρόνια. Να είναι είναι το, το, το βασικό κύριε Κοσμάκη. Είναι θέμα πρόληψη όλο αυτό. Ναι. Η πρόληψη είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια στο οποίο νομίζω ότι υστερούμε. Αν σα θεμήσουν οι δημότε. Και ο κύριο Κρυπολιτά είναι ο επόμενο δημόρφο. Υπάρχει α, ένα. Σε σχέδι... πλάνο για την προετοιμασία και για όλα και τα, τα κομμάτια των καθαρισμών των ρεμάτων, των φρεατίων, των δέντρων, ό,τι άλλα έργα χρειάζονται για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε την πόλη μα. Ναι. Και η τελευταία ερώτηση, για να μην σα ταλαιπωρώ, γιατί να σα ψηφίσει κάποιο κύρια Κοσμητάτου. Είστε πάρα πολύ υποψήφοι. Γενικώ το λέω, δεν το λέω για εσά, μόνο στο Γιατί να ψηφίσει εσά. Θέλω έτσι ένα πιο προσωπικό. Ναι. Ξέρω, ότι, ξέρω ότι είναι δύσκολη η ερώτηση και η απάντηση, αλλά και τι. Θα σα πω, δουλεύω 25 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Έχω δουλέψει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέσει ευθύνη. Έχω μάθει τι σημαίνει να φτιάχνει ένα πλάνο, τι σημαίνει να έχει ένα στόχο, να πρέπει να τον πετύχει, τι χρειάζεται για να πα από το σχεδιασμό στην υλοποίηση και την ίδια την υλοποίηση αυτή καθε αυτή. Έχω φτάσει σε μία ηλικία, αν το θέλετε, που οριμότητα επαγγελματική και προσωπική θεωρώ και έχοντα την οικογένειά μου, ε, αισθάνομαι την υποχρέωση πλέον να μπορέσω να δώσω πίσω στον τόπο μου. Και την εμπειρία την οποία έχω σωρέσει όλα αυτά τα χρόνια από πολλού διαφορετικού τομεί, γιατί έχω περάσει από πολλού διαφορετικού ναι, ναι. κλάδου, είτε αυτά λέγονται καταναλωτικά, τηλεπικοινωνίε, τραπεζικά, ενεργειακό, ε. σε πολλού διαφορετικού χώρου. Αυτή την εμπειρία λοιπόν και όλη αυτή τη διάθεση που έχω τη προσφορά, να μπορέσω να τη δώσω πίσω στον τόπο μου. Και είναι πολύ συνειδητή η ενασχόληση με την αυτοδίκηση, γιατί δεν έχει την κομματική. Απόλυξη. Δεν έχει τον κομματικό χρωματισμό. Δεν έχει τον Και δεν πρέπει να έχει οι αυτοδιοίκητε. Το συζητούσαμε και πριν να ακριβώς, πριν γράψουμε ακριβώς. τη συνέντευξη, ότι οι αυτοδιοίκητε εκλογέ δεν πρέπει να χρωματίζονται. Ναι, η στήριξη είναι δεδομένη, αλλήμον, αλλά είναι άλλο πράγμα από τις βουλευτικές εκλογέ. Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Ε, χρειαζόμαστε τέτοιου ανθρώπου στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανθρώπου που έχουν μια πολύ σημαντική πορεία και επιτυχημένη στον ιδιωτικό τομέα, γιατί μπορούν να προσφέρουν και στο, στα κοινά. Ελπίζω να τα πούμε και μετά τι εκλογέ. Και εδώ θα είμαστε να δούμε και πώ προχωράνε, αν σα θυμίσει ξαναλέω, στιμήσουν οι δημότε, για να δούμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα γίνονται. Βεβαίω όλα δεν είναι πατά σε ένα κουμπί και γίνονται όλα αυτόματα, αλλά δεν πρέπει να δούμε μια ποιοτική αναβάθμιση τη περιοχή καταρχά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Να πω όμω ότι η βιωτική αναβάθμιση τη περιοχή είναι στο δικό μα χέρι. Δεν πρέπει να περιμένουμε από του άλλου για να μα κάνουν εκείνη τη δουλειά. Άρα πρέπει εμεί να πάμε να ψηφίσουμε την Κυριακή. Σωστά. Και, γιατί να, πάμε, σε, πάμε να, να πάμε όλοι. να ψηφίσουμε, γιατί από εκεί είναι το μεγαλύτερο θέμα, γιατί αυτή είναι, είναι η δική μα φωνή. Οπότε yeah. ελπίζω ο κόσμο να τιμήσει με την ψήφο yeah, το... Ακριβώ. Γιατί είναι και ο... εκεί που μένουμε. Μας. Είναι, είναι ότι ενδιαφερόμαστε ναι. για τη ζωή μα, για την ποιότητα τη ζωή μα, για την οικογένειά μα, για του ανθρώπου γύρω μα. Και πάλι σα εύχομαι καλή επιτυχία σα. Ευχαριστώ σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Ήταν μια ακόμη συνέντευξη εδώ στο στούν του, του Newsbomb. Θα κάνουμε και άλλες μέχρι και την Παρασκευή για την Κυριακή. Όπως είπε και η κυρία Ιβέτκος ε, μετά του Γαβριλίδη. Το είπα σωστά. Μια χαρά πάρα, σωστά. πάρα πολύ καλά. Λοιπόν ευχαριστώ. πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε την Κυριακή. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.